Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Έγινε συνεννόηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς είπαμε ότι είναι αντισταγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ, αλλά ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Το Σύνταγμα το έχουμε κάνει λάστιχο. Και να σας δώσω μερικά απλά παραδείγματα παραβιάσεων των συντάξεων. Αποφάσεις δικαστηρίων για περικοπές συντάξεων και μισθών, οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, ακόμη και σήμερα. Να πω για τους ευδομιστήδες αυτό που συμβαίνει επάνω, παραβίαση του Συντάγματος. Να πω ότι φαίνεται συνεχώς τροπολογίες. Ακούστε, αυτό που έγινε σήμερα, ειλικρινά, είναι ούτε καν θα το φανταζόμουν. Φαίνεται νέο νομοσχέδιο. Τροποποίηση. Και το φέρατε, ξέρετε, τη στιγμή που δεν ήμασταν ενήμεροι κι εμείς. Αυτά δεν γίνονται, γιατί το λέω. Γιατί το καταγγείλατε κι εσείς ως αντιπολίτευση, όταν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, και είχατε απόλυτο δίκιο. Όταν λοιπόν καταγγέλλετε εσείς ως αντιπολίτευση την τότε κυβέρνηση και σήμερα εσείς ως κυβέρνηση κάνετε όσα έκανε αντιπολίτευση, ξέρετε, δεν κοσμεί και ιδιαίτερα τη διακυβέρνηση του τόπου αυτή η διαδικασία. Και βέβαια το χειρότερο για μένα ως παραβίαση του Συντάγματος είναι να λέτε άλλα προεκλογικά για να κάνετε άλλα μετεκλογικά. Όλοι το κάνουν αυτό, κύριε Υπουργέ. Άρα μην μιλάμε για τη συνταγματικότητα. Έτσι κι αλλιώς το Σύνταγμα είναι ένα λάστιχο που το τραβάει ο καθένας όπως θέλει, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς για μας. Ευτυχώς για εσάς, γιατί έτσι κυβερνάτε. Άλλα λέτε, άλλα κάνετε. Άκουσα τον κύριο Φρουζή. Ξέρετε, εδώ μου θυμίζει ιστορία ότι πήγαν αλλοί και βγήκαν κουρεμένοι κάποιοι. Άκουσα να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο κοντά στα συμφέροντά τους. Ο κύριος Φρουζής λοιπόν μας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο κοντά στα συμφέροντα της Νοβάρτης παρά οι προηγούμενοι. Βέβαια, το να κάνεις κίνηση της αληθείας του κύριου Φρουζή είναι να το κάνεις ερμηνεία μιας ιστορίας, τουλάχιστον αντιφατικό. Ο οποίος έκαζε χρήματα, βέβαια τον νόμο, και είναι σήμερα και είναι μάρτυρας, απίστευτο. Κάνε μαζί με την εταιρεία κομπίνες ή οτι άλλο, να είναι μάρτυρας κατηγορίας πολιτικών και πολιτικών προσώπων. Είναι ειλικρινά άθλιο αυτό που γίνεται. Και απίστευτο που άκουσα ότι η εισαγγελέα του Λουπάκη το πήγε να δώσει 10 πολιτικούς για να τους πάει στα δικαστήρια για να έχει ευνοϊκότητα αυτός. Είναι πόσα άστρα. Ανόστραξε. Γιατί για μένα άτομο που πρέπει να τον πάρω και σοβαρά, κύριε Υπουργέ. Τον άκουσα, συγκλάσετε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είπε ότι τον έκλεψε η γραμματέας του, διότι πήρε, λέει, μέσω IBAN, το IBAN του γιού του δηλαδή, και τον έκλεψε λεφτά. Και ο πλέον χαζός και δεν κλέψε λεφτά. Αυτό ήταν μεγαλοστέλεχος της πολιτικής. Και κορόιδευε Έλληνες πολιτικούς. Αυτός ο αφελής, αλλά αδαείς, κορόιδευε Έλληνες υπουργούς και πολιτικούς και τσέπωνε η εταιρεία του και αυτός χρήματα. Ποιος είναι περισσότερο αδαείς, ο πολιτικός ή ο αδαείς Φρουζής? Νομίζω ότι η ιστορία θα οδηγηθεί σε ένα φιάσκο. Σε ένα φιάσκο αλήθεια μνήμη. Έπαιρναν κάθε μέρα. Έτσι, το πρόβλημα αυτά όμως δεν είναι να οδηγηθεί στην καρέκλα ο Πολάκης, ο Βελόπουλος, ο Άδωνης ή οποιοσδήποτε άλλος υπουργός. Τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια να επιστραφούν στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Όχι να τιμωρηθεί ένας πολιτικός, να τιμωρηθεί, αλλά φυλακή να μπει, τα λεφτά να φέρει πίσω. Αυτά ζητάει η ελληνική λύση και λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι φαρσοκομωδία στην Επιτροπή. Δεν είναι σοβαρή η διαδικασία. Τα λεφτά να βρεθούν. Γιατί ο Έλληνας παίρνεται. Ο Έλληνας έχει πρόβλημα οικονομικό. Και εμείς ασχολούμαστε με τον Φρουζή, την Οβάρτης, τον Άδωνη, τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλον. Είναι όλα αυτά που εγώ θεωρώ και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς και από τη Δημοκρατία είναι τα πυροτεχνήματα ως φωτοβολίδες για να αποπροσανατολίσουμε από τα σοβαρά θέματα τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η άποψη δική μας. Και θα φανεί στην πορεία ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Πάμε λοιπόν στο νομοσχέδιο. Σύμβαση Μακόλλη λέει: χειραγώγηση και στήσιμο αγώνων. Έρχεται για κύρωση 5 χρόνια μετά το 2014. Ο ΣΥΡΙΖΑ 5 ολόκληρα χρόνια τι έκανε με αυτήν την ιστορία. Το 2014 το έφεραν αυτό, λέει, για ψήφιση, δεν ψηφίστηκε. Περιμέναμε. Χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια για να κάνουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Καλή ή κακή, δεν έχει σημασία, δεν το εξετάζω. Να την κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, νόμο του κράτους. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια χώρα. Μια χώρα η οποία θέλει να μιλήσει για τα στημένα και για το στήσιμο των αγώνων. Έχω να πω πολλά. Δεν λέτε ποια μέτρα θα λάβετε, Υπουργέ μου, για να χαρακτηρίσετε αδίκημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Χθες ήμουν ο πρώτος που απεκάλυψα εδώ ότι οι Financial Times σας είπαν πλυντήριο. Ξέρετε, τα πλυντήρια είναι πολλά. Οι Financial Times είπαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το καλύτερο πλυντήριο στην Ελλάδα. Ο κύριος Πέτσας βέβαια ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας να ζητήσει συγγνώμη η εφημερίδα, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί σας το λέμε εδώ μέσα. Ότι πάτε να κάνετε μια ιστορία πλυντηρίου. Μπαίνετε σε διαδικασία πλυντηρίου. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίας. Ήταν φωτογραφικό για κάποιους φίλους, φαντάζομαι, και καλά κάνετε, δικαίωμά σας, έχετε πολλούς φίλους πλούσιους. Ακούστε τώρα. Η υλοποίηση, η εφαρμογή της συμφωνίας, πόσα χρόνια θα μας πάρει, θα μας πείτε. Θα δεσμευτείτε ότι η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας θα ξεκινήσει από σήμερα και τέλειωσε 6 μήνες. Όλο. Δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένη ημερομηνία υλοποίησεως αυτού του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που φέρατε εδώ. Άρθρο 2. Έλεγχος εισιτηρίων σε αθλητικές συναντήσεις για πάταξη, λέει, της εισιτηροδιαφυγής. Γιατί να μπλέξει η αστυνομία εδώ? Δεν καταλαβαίνω. Εγώ έχω σχέση με τη Γερμανία και με το εξωτερικό. Όταν πήγαινα στο Allianz Arena, το επισκέφθηκα, δεν υπήρχαν αστυνομικοί εκεί μέσα. Δεν υπήρχε αστυνομία στο γήπεδο. Ούτε απ' έξω. Γιατί πρέπει να κάνω τον αστυνομικό εγώ εισιτηριούχο? Κάντε τον και πράκτορα εισιτηρίων στα λεωφορεία. Βάλτε τον και πράκτορα εισιτηρίων στα θηρορία των θεάτρων. Για ποιο λόγο να εμπλακούν? Οι ομάδες δεν κερδίζουν? ΑΕ δεν είναι? Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι? Γιατί πρέπει η αστυνομία να εμπλέκεται και να είναι πάντα ο σάκος του box? Γιατί αν δεν γίνει καλά η δουλειά, γίνουν επεισόδια, φταίνει η αστυνομική, δεν φταίνει η πολιτική, δεν φταίνει γενικά κανένας, μόνο οι αστυνομικοί φταίνουν. Δεν είναι έτσι όμως. Ο αστυνομικός των 1.000 ευρώ να γίνει σάκος του box. Από τους μπαχαλάκηδες, από τους μολοτοφόρους, από τους κουλιγκάνους, από την κυρία που διαμαρτύρεται έξω, από μένα, από όλους. Γιατί τι είναι η αστυνομία? Ο σάκος του box της ελληνικής πολιτείας, γιατί να ανήκαν η πολιτεία να βρει τρόπους μέσω των ανήμων εταιριών να τους επιβάλλει την περιφρούρηση των ομάδων? Το λέω με απλό λόγο. Ακούστε, στο άρθρο 7, αυτό με την ποσότητα των γυναικών. Έχω μια άλλη αντίληψη, θεωρώ άκρα ρατσιστικό να βάζουμε ποσοστώσεις με γυναίκες. Όπως και στο εκλογικό μας σύστημα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει υποχρεωτικά να είναι έντριτο γυναίκες. Πείτε μου το λόγο. Να μπουν 50%, 60%, 70%, 80% γυναίκες. Γιατί πρέπει να ορίζουμε σόν και καλά 1/3 δια της βίας ποσοστό στην εκλογική διαδικασία για τα ψηφοδέλτια γυναίκες? Σόν και καλά. Δεν καταλαβαίνω. Δια της βίας δημοκρατία δεν γίνεται. Και με ποσοστό στη δημοκρατία δεν γίνεται. Στο άρθρο 9. Εδώ αρχίζει το πάρτι. Λέει μίσθωση Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων από αθλητικές εταιρείες. Από ό,τι γνωρίζω, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω λάθος? Εσείς κυβέρνησετε πάλι. Αφήσατε τις Ολυμπικές Εγκαταστάσεις να αραχνιάζουν, να καταστρέφονται. Δεν κάνετε το παραμικρό. Έχουν γίνει έρμεα του κάθε πλασικολόγου. Μπαίνουν μέσα, παίρνουν χαλκούς, σύρματα, σίδερα, πράγματα. Και έρχεστε σήμερα για να τα νοικιάσετε. Έχετε κάνει απολογισμό των Ολυμπιακών Αγώνων? Έχετε κάνει πόσα χρήματα κόστησαν στον ελληνικό λαό οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που ήταν μια καλή ιδέα? Εγώ ήμουν αντίθετος με τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την πρώτη στιγμή, γιατί συμπτωματικά δύο φορές κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά από μερικά χρόνια πτωχεύσαμε, και πριν το 19ο αιώνα, και μετά όταν κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες και δεκαμήνι, πτωχεύσαμε δυστυχώς, μια ατυχή συγκυρία. Αλλά δεν καλέσατε ποτέ την Αγγελοπούλου και την παρέα της, που έπαιρναν 10 χιλιάρικα ο καθένας, μισού και 15, να απολογηθούν και να πούν πού πήγαν τα λεφτά. Δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν, αλλά κανείς δεν απολογήθηκε. Αυτή η χώρα λοιπόν της ατιμωρησίας πώς μπορεί να προοδεύσει, όταν σήμερα εσείς παίρνετε την Αγγελοπούλου και τη βάζετε πρόεδρο το 2021? Να κάνει την Μπουμπουλίνα, να κάνει τη Λασκαρίνα, ξέρω εγώ, να βάλει και τα νοματοσιά και τα φλάμπουρα και να μας κάνει για το 2021 μαθήματα, με άτομα βέβαια που έχει βάλει μέσα, τα οποία δεν είναι και πολύ έτσι του εθνικοπατριωτικού χώρου της Επαναστάσεως του 21 φύλλα προσκύμενα, για να τα λέμε όλα. Άρα λοιπόν, όταν δεν ελέγχετε κάποια πράγματα, μην έρχεστε εδώ και μου φέρετε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας. 45 εκατομμύρια ευρώ. 45 εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν από το πουθενά. Τα έχασαν κάποιοι. Το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι, κύριοι συνάδελφοι? Ότι η κυρία που ήταν προϊσταμένη της ιστορίας, η κυρία Μενδώνη, είτε με ΠΑΣΟΚ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με Νέα Δημοκρατία, πάντα υπάρχει. Πώς γίνεται? Γιατί στην ιστορία αυτή ήταν και η κυρία Μενδώνη στο σύστημα αυτό ολόκληρο. Πώς λοιπόν η κυρία Μενδώνη βγαίνει αυτό εξποσί, χωρίς να βραχεί καθόλου, και έρχεσαι σήμερα και τι κάνετε? Ουσιαστικά, ενώ υπάρχουν καταδίκες, ενώ υπάρχουν δικαστήρια, ψάχνουν να βρουν το σκάνδαλο που βγήκε, έρχεσαι και του αθώνεται με το καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Αυτό που κάνετε είναι αθώωσή του. Θα πάνε μετά στα δικαστήρια και θα λένε ότι, ξέρετε, κάτι έχει αλλάξει το πράγμα. Θα λείπει και ο συνήγορος πολιτικής αγωγής από το δημόσιο. Συνήθως έτσι γίνονται οι δουλειές. Δεν πηγαίνουν ποτέ οι συνήγοροι, ξέχασαν να πάνε, δεν πήραν το κλητήριο θέσπισμα και θα αθωωθούν. Έτσι γίνονται οι δουλειές, Υπουργέ μου. Χρόνια γίνονται οι δουλειές αυτές. Και τρέχεται τον Έλληνα για τα 1.000 ευρώ, για τα 500 ευρώ, τον καημένο τον Έλληνα που πουλάει κουλούρια στον ανακριτή και στο δημοσιοδικείο και στις φυλακές. Πάμε στα υπόλοιπα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα στεναχωρήσω. Γνωριζόμαστε χρόνια, θα στεναχωρηθούμε όμως και οι δυο. Ξάνθη και Βόλος εξυπηρετούν συμφέροντα του ΠΑΟΚ.
ο Καραπαπάς χρήζει ψυχιατρικής ανάλυσης. Σύστημα με δικαστές, εργαλεία τύπου Τζιμπλάκη, υπόθεση Τζίλου, υπόθεση Τράπεζας Κρήτης, νόμος Μαρινακιστάν, υπόθεση Πασχαλάκη, παρέμβαση εισαγγελέα και καλά έκανε. Ο εισαγγελέας τον τιμώρησε. Πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, σας κατηγορούν πολλές ομάδες, το έχετε πάρει το μέδος μιας ομάδας συγκεκριμένα του Ολυμπιακού, με τις δηλώσεις σας. Το έχουμε πολλές φορές. Σας κατηγορούν ανοιχτά. Πολύ ανοιχτά. Όμως, ακούστε κύριε Υπουργέ, για πείτε μου εσείς τώρα, επειδή είστε αρμόδιος υπουργός για τη βία, έναν διοικητή τον έκαναν μαύρο στο ξύλο, στη Λάρισα, τον Τζίλο. Βρήκαν ποιοι είναι αυτοί. Ένας αστυνομικός λέει, δύο φυσικοί αυτούργοι. Ο ένας διαφεύγει στο εξωτερικό, ο άλλος ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συνομιλίες με κατηγορούμενους του Νου Ουράν είχαν αυτοί. Έτσι, συνομιλίες. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με παράγοντες συγκεκριμένης ομάδος. Με την εταιρεία Capital. Με τον εφοπλιστή, ο οποίος εμπλέκεται και στα στημένα παιχνίδια. Με τον Μανώλη τον Κόνταρο, κουμπάρο του γνωστού εφοπλιστή, του κ. Μαρινάκη. Αρχιδιετής στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει μια ομάδα, μια ΠΑΕ, κατηγορείται για πολλά πράγματα. Στημένους αγώνες, 12-15, η δίκη αναβλήθηκε δύο φορές. Ξαφνικά οι μάρτυρες φεύγουν, παθαίνουν αχρωματοψία, παθαίνουν κοφάλαλοι, γίνονται, διακτηνίζονται, εξαφανίζονται. Κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διαθέτει και τα δικά του μέσα και σας στηρίζει ο κ. Μαρινάκης, και καλά κάνει, γιατί παίζει ένα δικό του παιχνίδι. Επιχειρηματίας είναι, εγώ δεν λέω, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει και σας ελέγχει από κάπου. Και έρχεστε και μου λέτε για τη βία εσείς εδώ. Για τη βία που ο Τζίλος ο άνθρωπος ακόμη τώρα διαιτεύει με τον φόβο. Τον έδιραν, πήγαν να το σκοτώσουν και κανείς δεν τιμωρήθηκε. Ποια βία, για ποια βία μου μιλάτε, Υπουργέ μου? Πείτε μου εσείς για ποια βία μου μιλάτε εδώ μέσα. Αυτή δεν είναι βία? Όταν ο διαιτητής εδάρει, κινδύνευσε η ζωή του και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναν τίποτα στο να πιέσουν να τιμωρηθούν οι ηθικοί και φυσικοί αυτούργοι. Έχουν κάμερες, στοιχεία, έχουν βιντεοκλήσεις, έχουν τα πάντα, κύριε Υπουργέ. Αλλά κάπου στα δικαστήρια χάνονται δικογραφίες. Όπως με τα στημένα. Δύο φορές αναβλήθηκαν οι δίκες. Στημένα, στη Γερμανία, Υπουργέ, γιατί μελετά τα χαρτιά σας, έγινε ένα παρόμοιο γεγονός. Ο Χένες, το ξέρετε, ο Χένες. Μπήκε φυλακή. Ο άλλος για τα στημένα παιχνίδια εξαφανίστηκε από τη Γερμανία. Στην Ιταλία έπεσε η Γιουβέντους. Στην Ιταλία έπεσε η Γιουβέντους. Και εδώ μιλάμε για στημένα παιχνίδια, επειδή είναι ο άνθρωπος που συμπαθεί, ο Μαρινάκης, δεν μιλάτε, δεν λελάτε. Όχι ότι οι άλλοι πρόεδροι είναι καλοί. Προς Θεού. Έτσι. Και ο άλλος έχει τα κουμπούρια, κυκλοφοράει μες στα γήπεδα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αν θέλετε να είστε πραγματικά ακριβοδίκαιος, τον φίλο σας στον ομογάλακτο Μαρινάκη, βάλτε τον να χαλινάρει τον άνθρωπο. Έχει ξεφύγει τελείως. Κάνει ό,τι θέλει. Είχαμε επίσης μια άλλη καταγγελία που στα δικαστήρια ακόμα παραμένει. Ακούστε τώρα. Κατηγορούμενοι 28. Σαρής, πρόεδρος ΕΠΟ, διαιτητές, Μαρινάκης, αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνων, σύσταση συμμορίας πλημέλημα. Πλημέλημα. Σύσταση συμμορίας πλημέλημα. Όλα αυτά δείχνουν, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ, ότι έρχεστε και νομοθετείτε, ξέρετε, θα έλεγα πρόχειρα, πολύ πρόχειρα. Ή το κάνετε για να ικανοποιήσετε το δικό σας αίσθημα ότι κάνετε τη δουλειά σας και το αίσθημα κάποιων άλλων έξω ότι εδώ κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αν δεν μπει το μαχαίρι, ειλικρινά μέχρι το κόκαλο, στο σάπιο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε λέγεται Μαρινάκης, είτε λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Μελισανίδης, όπως και αν λέγεται ο πρόεδρος της ομάδος, αν δεν τιμωρηθούν οι κύριοι αυτοί για όσα κάνουν, όχι για όσα δεν κάνουν, δεν θα δούμε ποτέ στον ήλιο μοίρα. Γιατί δημιουργούν στρατούς, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι ο παδίο του Ολυμπιακού, όπως και του ΠΑΟΚ, είναι τεράστια αριθμή. Τους χρειάζεται για να ψηφίσουν. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κινδυνεύουν διαιτητές στη ζωή τους. Δεν μπορεί δημοσιογράφος να είναι στο Χίλτον, να πηγαίνει φουσκωτή του εφοπλιστή και να τον παίρνουν σηκωτό επειδή έγραψε κάτι, να υπάρχει δικαστική απόφαση, να τους κυνηγάνε οι δικαστές και επειδή είναι φίλοι του εφοπλιστή να μην τους πειράζει κανένας. Γιατί γίνονται αυτά, κύριε Υπουργέ μου? Γιατί? Πού είναι η δικαιοσύνη? Πού είναι η Νέα Δημοκρατία που θα τα αλλάξει όλα? Για πείτε μου εσείς, είναι ιστορία που έγινε 20 μήνες μετά, λέει ο εισαγγελέας, δεν προχωρά σε ποινικές διώξεις. Έδιναν δημοσιογράφο στο Χίλτον. Γράφτηκε στα μέσα. Και το λέω όλα αυτά γιατί. Και για το ΒΑΡ θα μπορούσα να πω και για πολλά πράγματα θα μπορούσα να πω. Όμως μένω στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Φοβάστε. Φοβάστε γιατί ο αρχηγός σας έχει μια ιδιαίτερη σχέση, κουμπαριά με τον κύριο Μαρινάκη έχει. Κάτι έχει, το αντιλαμβάνομαι. Είναι και οι προσωπικές σχέσεις. Αλλά είτε κουμπαριά είτε φιλική σχέση, αν η ατιμωρησία συνεχιστεί, φοβούμε ότι αυτό το δίπολο δυστυχώς βορείων και νοτίων θα παίξει πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Και εμείς θέλουμε την Ελλάδα ενωμένη. Ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ είναι ικανές να χωρίσουν την Ελλάδα στα δύο. Επειδή δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιοι παίζουν παιχνίδια βρώμικα πίσω στην πλάτη των Ελλήνων. Και ας το λέω από τώρα. Γιατί έτσι διαλύθηκε και διαμελήθηκε η Γιουγκοσλαβία, αν ξέρουν κάποια πράγματα μερικοί. Έτσι ξεκίνησε μεταξύ Κροατών και Σέρβων. Πάμε στην ουσία, κύριε Πρόεδρε, εγώ τον χρόνο σας θέλω. Τι ήταν αυτό με το Μηταράκι και το Βούτσι? Τι έγινε ξαφνικά? Θα δώσουν τα σε φαντς, λέει, θα πουλήσουν τα χρέη των ιδιωτών και από τα ταμεία, κύριε
πέστε μας τι συμβαίνει. 12 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα στο Reuters. Ο Μηταράκης λέει άλλα, ο Βρούτσης λέει άλλα. Τι ισχύει τελικά, αυτό που λέει ο Βρούτσης που θα τα δώσουν ή ότι αυτό που λέει ο Μηταράκης ότι θα δώσουν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρέη των ιδιωτών? Γιατί αν αρχίζουμε και μοιράζουμε και χρέη ιδιωτών στα ταμεία, στα funds, τότε έχουμε τελειώσει ως χώρα πραγματικά. Είμαστε που είμαστε μισοπεδαμένοι. Έχετε εσείς λοιπόν με αυτή την επιλογή να τελειώσετε οριστικά τους Έλληνες. Αυτά είναι εγκληματικά λάθη που γίνονται από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, ειλικρινά το λέω αυτό, ότι η οικονομία παραπέει. Πείτε ό,τι θέλετε. Το Δέλτα Νιτάφ βγήκε εσχάτως και έδωσε στοιχεία. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Ανάπτυξη 2% το 19 από 2,4 που πήγε τον Απρίλιο. Έλλειμμα ισοζυγίου από 3 στο 3,3. Το 20 4,5. Αυτά είναι στοιχεία του Δέλτα Νιτάφ. Όχι ότι σέβομαι ιδιαίτερα το Δέλτα Νιτάφ, αλλά στα λέω γιατί όταν ήταν η άλλη εδώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγατε το Δέλτα Νιτάφ είπε. Το είπε η Κομισιόν. Τώρα ξαφνικά δεν σας αφορά τι λέει το Δέλτα Νιτάφ. Αλλά κάρτε λοιπόν ερμηνείες το τι λένε οι άλλοι, δεν θα κάνετε. Κάντε λοιπόν πραγματικά ένα οικονομικό σχέδιο και ένα πρόγραμμα για να βγει η χώρα από τα διέξοδο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι στους φίλους μου αριστερούς. Από αύριο να πείτε στον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοκοίδη, να αλλάξει όνομα στην ελληνική αστυνομία. Δεν θα λέγεται ΕΛΑΣ. Όχι. Δεν θα λέγεται ελληνική αστυνομία. Όχι ΕΛΑΣ. Θα λέγεται Ελληνικός Ανθοκομικός Σύλλογος. Στις πορείες θα μοιράζει τριαντάφυλλα, γαρίφαλα. Ας έχουν οι άλλοι κουμπούρια, ας έχουν οι άλλοι παλτά, ας έχουν ρόπαλα, ας έχουν τι θέλουν. Ελληνικός Ανθοκομικός Σύλλογος θα λέγεται ελληνική αστυνομία. Τέλος. Τέλος στη βία των αστυνομικών. Δεν πάνε να τους ανοίγουν τα κεφάλια. Δεν πειράζει. Λουλούδια αυτή. Να τους σκοτώνουν τις μάνες. Δεν πειράζει. Λουλούδια αυτή. Δεν είναι λογική αυτή. Και ξέρετε, το λένε οι αριστεροί, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ο φίλος μου Φλαμπουράρης είχε 72 άτομα σε αστυνομικούς για να του φυλάνε το σπίτι όταν ήταν υπουργός, δεν μπορεί να βρει στους αστυνομικούς. 52, συγγνώμη, 52. 72, 52 έχει. 52 αστυνομικούς για να φυλάνε το σπίτι, την οικία, το εξοχικό, τον κύριο Φλαμπουράρη. Κι όμως αυτούς που τους φυλάνε τους βρίζουν κιόλας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Σάκος του πόξη αστυνομική δεν μπορεί να είναι μια ζωή. Δεν τα κορόιδα. Όλοι έχετε αστυνομικούς εδώ μέσα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι. Λοιπόν, μην τους βρίζετε κιόλας. Παίρνουν 1000 ευρώ με το ζόρι, τους βρίζετε και από πάνω. Φτάνει αυτή η ιστορία. Πάμε και στην ουσιαστική έτσι, αντιμετώπιση της αληθείας. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι. Ξέρετε, είναι γελίο να κάνετε για να διαμαρτύρεστε, γιατί η αστυνομία λέει στην ΑΣΟΕ μπήκε μέσα, παραβίασε κτλ. Δεν μπαίνω στην ουσία, μπαίνω όμως σε κάτι άλλο. Είστε εσείς που φλωμώσατε αθώους πολίτες στις πρέσπες με χημικά, με ξύλο, με την αστυνομία, χρησιμοποίησατε βία γιατί διαμαρτυρήθηκαν ήρεμα για τη Μακεδονία. Και έρχεστε σήμερα σε 100 τραμπούκους που έχουν μολότοφ στα υπόγεια, αποθήκη υλικού πολέμου, να λέτε ότι η αστυνομία βιοπράγησε. Λοιπόν. Φτάνει λοιπόν η κοροϊδία, φτάνει η υποκρισία, διάλογο δεν κάνω. Έτσι, αν θέλετε κάποια από τα πάνελ, πάμε και μιλάμε μαζί. Έτσι δεν μιλάμε κανέναν. Λέω λοιπόν το εξής. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την αστυνομία όπως σας βολεύει. Όταν η αστυνομία είναι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι καλή. Όταν κάνει τη δουλειά της αλλιώς είναι κακή. Όχι, αυτά τελειωμένα. Η ελληνική αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Όπου υπάρχει παρανομία θα παρεμβαίνει. Όπου υπάρχει αταξία θα παρεμβαίνει. Όπου υπάρχει, επαναλαμβάνω, κάτι που ενοχλεί τον νόμο, πρέπει η αστυνομία να παρεμβαίνει. Και στην τελική, ας το πω και διαφορετικά. Στα συλλαλητήρια υπήρχαν και μικρά παιδάκια. Στα συλλαλητήρια υπήρχαν 5χρονα, 7χρονα παιδάκια και τα είχαν χημικά. Χημικά! Και ούτε ένα συγγνώμη δεν ζητήσατε. Και έχετε σήμερα και μιλάτε για την αστυνομία στα ΣΟΕ με 100 τραμπούκους που είχαν αποθήκη υλικού πολέμου κάτω. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, να δείξω το σήμα, την τεράστια επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Ειλικρινά, θα το πω ευθέως, είναι τεράστια αυτό εδώ. Το μη. Μου θυμίζει μια άλλη λέξη, εθνική λέξη, έτσι που έχει από μη. Αυτό είναι το Μακεδονία. Για τα προϊόντα τα ελληνικά. Μη. Αυτή είστε. Αυτή. Δεν υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψάχνουν και εξαφανιστήκαν. Τι έγινε. Να, αυτή είστε. Ακούστε. Είναι η μάχη του γράμματος. Όχι του ονόματος. Η μάχη του γράμματος. Το Σ δικό τους, το ΚΕΙ δικό μας. Είναι δυνατόν να μιλάτε για εθνική πολιτική και να χαίρεται ο Πρωθυπουργός με αυτήν την κατάντια? Αυτό είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Κάνα το κρέας ψάρι και βαφτίζετε την αποτυχία επιτυχία. Σύνθημα Μακεδονία, the Greek Great Land. Κεφαλαίο τομή όμως, έτσι, για να ξέρετε, είναι κεφαλαίο τομή για να θυμίσει την εθνική μας λέξη. Πόσο πιαστήκαμε τούτ. Αυτή είναι η αλήθεια και το συγγνώμη για αυτό. Α, το κατάθεσα πρακτικά για να το θυμάται και στους Μητσοτάκης. Εδώ είναι. Και πάμε τώρα για να δούμε και το τελευταίο κομμάτι. Εγώ θα το ξαναπώ, Υπουργέ μου. Έρχεστε εσείς ως κυβέρνηση, το είπα και χθες, και δεν μίλησε κανείς. Και δίνετε στην Ολυμπία Οδό το έργο των οδικών αξώνων της Δυτικής Ελλάδος. Ξέρετε ποια είναι η Ολυμπία Οδός? Είναι αυτή που καταγγέλθηκε, καταδικάστηκε για καρτέλ. Έρχεστε εσείς, οι καλοί νεοδημοκράτες της ελεύθερης οικονομίας και της εξυγίανσης, και δίνετε στην Ολυμπία Οδός των Ταβατζίδων έργο, ακούστε τώρα, μια τιμωρημένη εταιρεία
με εκατομμύρια ευρώ γιατί έκανε καρτέλ, θα συνεχίσει να παίρνει έργα στην Ελλάδα. Έτσι θα κυβερνήσετε. Έτσι θα κυβερνήσετε. Έτσι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και ένας πρωθυπουργός κατά τον παρελθόν εδώ, ο Καραμαλής, έλεγε για νταβατζίδες. Τους ίδιους νταβατζίδες υπηρετείτε σήμερα όμως. Αυτούς τους νταβατζίδες. Κάντε επιτέλους πόλεμο εναντίον τους και θα είμαστε μαζί σας. Φτάνει πια αυτή η ιστορία. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Με θλίψη ανακαλύψαμε ότι πλέον πηγαίνουν λαθροεισβολείς και λαθρομετανάστες, τους πήγαν στην Ιερά Μονή Πορετσού, ξέρετε, στην Ηλία. Σε μοναστήρια μέσα πηγαίνετε μουσουλμάνους. Αν τολμήσουν και πάνε χριστιανοί μέσα στη τζαμιά, θα φύγουν με τις κλωτσιές. Και τι κάνανε αυτοί? Διαμαρτυρηθήκαν, δεν τους άρεσε. Νόου εδώ, νόου εδώ, νόου, πάμε στη Μόρια, λέει. Δηλαδή, τους δίνουμε φαγητό, τροφή, τους δίνουμε στέγη. Ο Έλληνας είναι άστοχος. 20.000 άστεγοι, είπε ο Guardian, υπάρχουν στην Ελλάδα τη στιγμή. 20.000 άστεγοι. Και δεν τους ξέρει κανένας. Κοιτάμε τον Χασάν και τον Ιμπραήμ. Κοιτάξτε τον Γιώργο, τον Νίκο και τον Σταύρο. Και αν δεν τους αρέσει να μένουν εκεί, θα τους πάμε στα κατοίκητα νησιά, όπως έκανε η Δανία από χθες. Αποφάσισε να τους πηγαίνει στα κατοίκητα νησιά η Δανία, η Ευρωπαϊκή Δανία. Ετοίμασε νησί για να πηγαίνει όσοι πηγαίνουν εκεί. Αλλιώς, επαναλαμβάνω, θα γίνετε κι εσείς η ηθική αυτουργή της αντικατάστασης του πληθυσμού της χώρας. Θα γίνεται η αιτία να ξεχάσουμε τη λέξη Έλληνας. Γιατί άλλο φιλοξενία, άλλο δέχομαι πρόσφυγες, γιατί μπορώ να τους αντιμετωπίσω ή μπορώ να τους ταΐσω, και άλλο μια πτωχευμένη χώρα να αντιμετωπίζει ίδια πρόβλημα επιβίωσης και να δέχομαι τον καθένα εδώ. Όχι. Πρώτα θα κοιτάξουμε τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα στο γένος, τον Έλληνα στην καταγωγή, όχι ρατσιστικά, και θα κοιτάξουμε και όλο τον κόσμο αν μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, ας πάμε στην Γερμανία που τους αγαπάει η Μέρκελ περισσότερο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνημα Αλλαγής.